Μια μεγάλη οικολογική καταστροφή άφησε πίσω τη στην πυρκαγιά στα Γεράνια Όρη που έκαψε 52.000 στρέμματα δάσου σύμφωνα με την ανάλυση των πλέον πρόσφατων δορυφορικών δεδομένων από το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η καταστροφή προκάλεσε θύελλα κριτικής για τους χειρισμούς της κυβέρνησης με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός να συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη. Στην αντιπυρική προετοιμασία που πρέπει να υπάρχει, αναφέρθηκε η βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Νονμερόπη Τζούφη, που στάθηκε στο έλλειμμα από πλευράς των μηχανισμών της πολιτείας, καλώντας μάλιστα και τους φορείς της περιοχής να πράξουν τα δέοντα για την προετοιμασία αναφορικά με τις πυρκαγιές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Έχουμε ένα περιαστικό αλσίλιο και δεν ξέρω πόσο από τον τρόπο που εγώ περπατάω και βλέπω ότι και εκεί υπάρχει δυνητική καύσιμη ύλη και μάλιστα κοντά στα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Πέρυσι, θυμάστε, είχε υπάρξει μια τέτοια πυρκαγιά η οποία απείλησε και σπίτια. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει μια εγρήγορση όλων όσων εμπλέκονται. Της δασικής υπηρεσίας, της περιφέρειας, των Δήμων, γιατί μια συζήτηση που γίνεται είναι πού βρίσκονται, εν πάση περιπτώσει, οι ευθύνες. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ευθύνη στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, διότι ψήφισε καινούριο νομοσχέδιο για τον συντονισμό αυτών των υπηρεσιών και ακόμη δεν έχει καταθέσει την απαραίτητη κία και να δημιουργήσει αυτό το συντονιστικό όργανο που σε αυτές τις συνθήκες είναι απαραίτητο. Και ξέρετε, είχα συναντήσει παλαιότερα και τους πυροσβέστες εδώ της περιοχής. Μεταφέρονται από περιοχή σε περιοχή, δίνουν σκληρή μάχη με πάρα πολλά εργασιακά αλλά και άλλες φύσεως προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν επιληθεί. Πέρυσι, για παράδειγμα, τουλάχιστον στην Ήπειρο, δεν είχαμε καμία πρόσληψη ούτε σε επικουρικό προσωπικό του απαραίτητου πυροσβεστικού προσωπικού. Είναι θέματα πολύ σοβαρά που νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Δοθείς της ευκαιρίας, η κυρία Τζούφη ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που είχε με κτηνιάτρους αλλά και κυνηγούς για το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί και αφορά τα αδέσποτα ζώα και την προστασία τους. Η αλήθεια είναι ότι, όπως δηλώνουν όλοι οι φορείς, ο τρόπος που πάει να επιληθεί ένα υπαρκτό πρόβλημα είναι απολύτως λαθεμένος. Γι' αυτό και όλοι οι επιστημονικοί φορείς, μιλάω για τους φορείς των κτηνιάτρων, μιλάμε για τους κυνηγούς, μιλάμε για τους κτηνοτρόφους, μιλάμε για τους δήμους. Όλοι λοιπόν στέκονται απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ επισήμως έχουμε ζητήσει την απόσυρσή του, ακριβώς διότι δεν πρόκειται να επιλύσει προβλήματα. Το κύριο ζήτημα βάζει κάθετα στήρωση όλων των δεσποζόμενων ζώων. Αυτό είναι ένας τρόπος μαζικός, ο οποίος δεν μπορεί να απαντήσει στα υπαρκτά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Το δεύτερο είναι ότι κάνει διάσπαση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και μεταφέρει ένα σημαντικό τους κομμάτι στο Υπουργείο Εσωτερικών, που δεν έχει αυτή την εμπειρία να διαχειριστεί τέτοια θέματα με προσοχή και διαφάνεια και μάλιστα με μια βάση δεδομένων η οποία ήταν πάρα πολύ καλά ενημερωμένη, που αφορούσε την καταγραφή των ζώων, το ποια ζώα μπορούν να δοθούν στη υιοθεσία, με επικοινωνία με φορείς στο εξωτερικό, και δεν κατανοεί κανείς γιατί αυτού του τύπου οι υπηρεσίες πρέπει να μεταφερθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Από την άλλη μεριά, σοβαρά προβλήματα δημιουργεί και στους δήμους, διότι δεν τους δίνει τις παροχές εκείνες ώστε να προχωρήσουν στην επίλυση των υπαρκτών προβλημάτων. Όπως ξέρετε, είχαμε και στην περιοχή μας. Το πρόβλημα παλιότερα ήταν πολύ πιο έντονο, δηλαδή η λειτουργία του Δημοτικού Κοινοκομείου έχει λύσει προβλήματα και θα τα έλυνε με πολύ καλύτερο τρόπο εάν υπήρχε πολύ καλύτερη στελέχωση, διότι λείπει η στελέχωση που θα έπρεπε στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.